Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Έχουμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε σήμερα την αυτοεξοχότητα, τον πρέσβη της Πολωνίας στην Ελλάδα, στην Αλεξανδρούπολη. Mr. Ambassador, thank you for being with us in a very... Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας σε μια σημαντική και σοβαρή επίσκεψη στην Ελλάδα και στην Αλεξανδρούπολη. Η σημερινή σας επίσκεψη είναι καθαρά εθιμοτυπική ή υπάρχει κάποιο επενδυτικό ενδιαφέρον από τη χώρα σας για την περιοχή? My main purpose of visit to East Macedonia and Thracia and Alexandroupolis is to visit... Ο βασικός στόχος της επίσκεψής μου στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και στην Αλεξανδρούπολη είναι να συναντήσω τους Πολωνούς αστυνομικούς που υπηρετούν στα σύνορα με την Τουρκία. Η Πολωνία αποφάσισε να στείλει 120 αστυνομικούς στην Ελλάδα ώστε να την στηρίξει κατά τη διάρκεια της μεταναστευτικής κρίσης. Πλέον έχουμε 10 ανθρώπους να υπηρετούν στα σύνορα και πιο συγκεκριμένα στις Καστανιές. Αυτός ήταν και ο στόχος της επίσκεψής μου. Φυσικά, σήμερα επισκέφθηκα και την διοίκηση του Λιμένα, την ηγεσία του Δήμου, τον Δήμαρχο, ώστε να συζητήσουμε το ενδεχόμενο συνεργασίας. Είτε αυτή είναι διαπολιτισμική, είτε περιφερειακή, είτε οικονομική συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες. Όπως αναφερθήκατε προηγουμένως για τη μεταναστευτική κρίση, είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει ενταθεί ξανά στην Ελλάδα. Ποια είναι η θέση της Πολωνίας στην αύξηση της απορροφητικότητας των μεταναστών και των προσφύγων από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζει μόνη της η Ελλάδα το πρόβλημα? Η μεταναστευτική κρίση είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα μέλη της έχουν τις δικές τους ιδέες για το πώς να το λύσουν, όπως και η Πολωνία έχει τις δικές της ιδέες. Τώρα έχουμε καταθέσει μια πρόταση για όσους ζητούν άσυλο και σύντομα θα δούμε αν θα γίνει αποδεκτή. Ύστερα βέβαια από διάλογο. Έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε. Όπως είπα, η Ελλάδα έχει τις δικές της ιδέες, η Πολωνία έχει τις δικές της, αλλά έχουμε κάποια πράγματα κοινά και υπάρχει χώρος για διάλογο. So, about Turkey, because Turkey is a one part of immigration problem, but Turkey also has a provocative stand about the... Αναφορικά με την Τουρκία, αποτελεί ένα μέρος του μεταναστευτικού προβλήματος και επίσης διατηρεί μια προκλητική στάση, κλιμακώνοντας τις σχέσεις με την Ελλάδα. Θα υποστηρίξετε το αίτημά μας σχετικά με εμπάργκο όπλων, όπως απαιτήθηκε από την Αθήνα? Now this statement of the government of Greece is discussed in Brussels, so let's wait for... Τώρα που η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης συζητιέται στις Βρυξέλλες, ας περιμένουμε για τις τελικές αποφάσεις. Για εμάς η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως άλλωστε είναι και η Πολωνία. Οπότε ανήκουμε στην ίδια ευρωπαϊκή οικογένεια. Είμαστε επίσης σύμμαχοι τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας μέσα στη συμμαχία του ΝΑΤΟ. Είναι αρκετά πιο πολύπλοκο το ζήτημα, οπότε πρέπει να το συζητήσουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να βρούμε μια καταληκτική λύση. Υπάρχει περίπτωση κάποια εταιρεία με έδρα την Πολωνία να θέλει να συμμετάσχει στα ενεργειακά έργα ώστε να μειωθεί το ρωσικό μονοπόλιο στο φυσικό αέριο, όπως για παράδειγμα στον FSRU? How we can cooperate. That's important. That's my first visit. Now I know what kind of business we can make together. Σήμερα κιόλας μιλούσα με τους συναδέλφους στην ηγεσία του Λιμένος Αλεξανδρούπολης και τον Δήμαρχο και συζητούσαμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, πώς να συνεργαστούμε. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι η πρώτη μου επίσκεψη. Πλέον γνωρίζω κάθε είδους δουλειές που μπορούμε να κάνουμε μαζί, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε την Αλεξανδρούπολη και το εμπορικό της κομμάτι. Σύντομα θα μπορέσουμε να συζητήσουμε για τεχνικά θέματα ανάμεσα στις εμπορικές μας κοινότητες, ώστε να βρούμε λύσεις και προτάσεις συνεργασίας. Πιστεύω ότι αυτό είναι πολύ πιθανό. Πλέον έχω μια εικόνα και θα μπορέσω να προωθήσω κάποιες ιδέες συνεργασίας και να δημιουργήσουμε δεσμούς ανάμεσα στην Πολωνία, στην Αλεξανδρούπολη και την ευρύτερη περιοχή. Εξοχότατε πρέσβη, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να συζητήσουμε. Ήταν χαρά μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια.